Υπηρεσίας. Κύριε Τίνβε, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, κύριε Τίνβε, ξεκαθαρίστε μας λίγο το τοπίο. Τους σφοδρούς ανέμους χθες τους είχαμε προβλέψει, σωστά. Λέγαμε για σφοδρούς ανέμους για την Κυριακή, θυμάμαι καλά. Τι έγινε με τις κίτρινες προειδοποιήσεις, εκδώσατε, τις ακυρώσατε, τι ακριβώς συνέβη, κύριε Τίνβε? Την Παρασκευή εκδώσαμε δύο προειδοποιήσεις. Η μία ξεκινούσε πιο νωρίς, από το απόγευμα βράδυ του Σαββάτου μέχρι το επόμενο πρωί για ισχυρές καταιγίδες. Ενώ παράλληλα τρέξαμε και μια κίτρινη προειδοποίηση για τους ανέμους, η οποία ξεκινούσε από τα μεσάνυχτα μέχρι την επόμενη ημέρα. Η προειδοποίηση για τις καταιγίδες ακυρώθηκε γύρω στις 8.30 το βράδυ, δηλαδή μια μισή ώρα πριν το ξεκίνημα της ισχύως της. Ενώ η κίτρινη προειδοποίηση εξακολουθήσε να υφίσταται. Τι είχατε εκδώσει πορτοκαλί, επαναλάβετε, συγγνώμη. Τι ακριβώς έγινε? Η προειδοποίηση βγήκε το απόγευμα της Παρασκευής, ναι, και μιλούσε για ισχυρές καταιγίδες, η μία. Η άλλη ήταν για ισχυρό άνεμο. Η προειδοποίηση για τις καταιγίδες, εφόσον δεν επαληθεύθηκε κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του καιρού, ακυρώθηκε, αλλά παρέμεινε η προειδοποίηση για τον άνεμο. Η προειδοποίηση για τον άνεμο ήταν για χθες ή για το Σάββατο? Ήταν για τα ξημερώματα της Κυριακής και όλη τη μέρα της Κυριακής. Αυτή έχει επαληφθεί. Είδαμε και το αποτελέσματος ότι είχαμε σφοδρούς ανέμους. Πόσα μποφόρ είχαμε χθες την ώρα που έγινε όλο το κακό στη Λευκοσία? Είχαμε 7 μποφόρ σαν μέση τιμή. Είχαμε κάποιες εξάρσεις στα 8 μποφόρ και ρηπές στα 9. Αλλά οι ρηπές είναι κάτι πολύ παροδικό. Ενδιαφέρει κυρίως η μέση τιμή. Ήταν 7 και 8 μποφόρ στα όρια της κίτρινης προειδοποίησης. Μάλιστα. Και οι ρηπές μπορεί να είναι παροδικό, αλλά μπορεί να προκαλέσει εκείνη τη στιγμή που γίνεται η ρηπή, να προκαλέσει αυτές τις ζημιές, κύριε Τίνβε. Ναι, βεβαίως, αλλά αντιμετωπίζεται διαφορετικά από την μέση τιμή. Γιατί επικρίνονται οι μετεωρολογικοί υπηρεσία, κύριε Τίνβε? Τι έχετε να πείτε εσείς για όλα αυτά? Γιατί ακούσαμε πολλά και το Σαββατοκύριακο, είδαμε και κόσμο ο οποίος έλεγε ότι μας λένε ότι θα έχουμε βροχές το Σάββατο, τελικά δεν είχαμε, είχαμε την Κυριακή το βράδυ. Τι πάει λάθος, κύριε Τίνβε, προς τις προβλέψεις? Ποιο είναι το θέμα? Ίσως δυσκολευόμαστε να επικοινωνήσουμε με τον πιο κατάλληλο τρόπο το μήνυμα. Δηλαδή? Διότι και βροχές είχαμε, και ο άνεμος και η πτώση της θερμοκρασίας. Και αυτό που δεν έγινε, επειδή παρατηρούσαμε τον καιρό και ήμασταν σε γρήγορση, ακυρώσαμε την προειδοποίηση. Θα ήταν καλύτερα μήπως να αφήναμε την προειδοποίηση? Όχι, βέβαια. Μάλιστα. Απλά δεν είναι συνηθισμένος ο κόσμος στην ακύρωση. Θα το κάνουμε όμως. Εφόσον τα πραγματικά στοιχεία δεν επιβεβαίωναν την πρόγνωση, ήταν υποχρέωσή μας να την ακυρώσουμε. Η ανέμοι των 7 μποφόρ, εγώ θυμάμαι ότι το συζητήσαμε την Παρασκευή, δεν κάλεσα την Πέμπτη, για τους ανέμους. Δεν θα έπρεπε να ήταν όμως πιο έντονη, δηλαδή να καταλάβει ο κόσμος ότι να μην πάει έξω από το σπίτι του αν δεν είναι ανάγκη? Γιατί είδαμε και όλα στα αυτοκίνητα. Ίσως είναι το θέμα της επικοινωνίας που λέγαμε. Δηλαδή, τα όρια της προειδοποίησης είναι 7 μποφόρ για το εσωτερικό και 8 μποφόρ για τα παράλια. Χτες είχαμε 7 μέχρι 8. Ναι. Η προειδοποίηση είναι για να ενημερωθεί ο κόσμος. Επειδή η Λευκοσία τώρα δεν συνηθίζει άνεμους τέτοιας εντάσεως, γι' αυτό και ήμασταν απροετοιμαστοί. Γιατί κανένας δεν περίμενε ότι θα του συμβεί αυτό που του συνέβηκε. Εσείς είχατε προβλέψει για τη Λευκοσία? Βεβαίως, βεβαίως. Στα δελτία μας όλα είχαμε και στα δελτία καιρού, αλλά και στην προειδοποίηση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τίνβε, πέραν από τους σφοδρούς ανέμους και όλα αυτά, είδαμε και μια βουτιά του υδραργύρου. Έτσι βλέπουμε, τη βιώνουμε και σήμερα. Θα συνεχιστεί αυτή οι χαμηλές θερμοκρασίες? Οι χαμηλές θερμοκρασίες συνοδεύαν το μέτωπο. Ναι. Και αυτή η διαφορά της θερμοκρασίας από τη μια μέρα στους 26 βαθμούς, δηλαδή Σάββατο απόγευμα, η θερμοκρασία ήταν πάρα πολύ ψηλή για την εποχή. Ναι, ναι. Ήταν γύρω στους 24-25 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την επόμενη μέρα είχαμε 12-13. Και σήμερα. Ήταν, ναι, ναι, ναι. Ήταν τόσο μεγάλη διαφορά που και αυτό
ήταν η αιτία που πυροδότησε τη διαδικασία έκδοσης της κίτρινης προειδοποίησης. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά και συνήθως αυτά τα συστήματα, όταν συνοδεύονται με τέτοιες διαφορές, δημιουργούν έντονο καιρό. Αυτός ήταν και ο λόγος που εκδώσαμε την προειδοποίηση. Όμως, κατά την πορεία, όταν είδαμε ότι δεν συμφωνούσε η προκαθορισμένη από εμάς πορεία του καιρού με την πραγματικότητα, κρίθηκε αναγκαίο να ακυρωθεί η προειδοποίηση. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πείτε, θα συνεχίσει αυτές οι θερμοκρασίες, αυτές οι ψυχρές θερμοκρασίες θα συνεχίσουν, κύριε Τιμβιέ? Να μιλήσουμε για την βραχυπρόθεσμη πρόγνωση, η οποία αναφέρεται σε τις επόμενες 4-5 μέρες. Ναι, ναι, ναι. Οι θερμοκρασίες σήμερα είναι οι χαμηλότερες που θα περιμέναμε. Από αύριο βλέπουμε μικρή άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Τα φαινόμενα, δηλαδή βροχές και πιθανή ελαφρά χιονόπτωση ή χιονόνερο στο Τρόοδος, είναι πιθανά, αλλά είναι σποραδικά φαινόμενα, τίποτα το οργανωμένο. Να μιλήσουμε όμως και για την μακροπρόθεσμη πρόγνωση. Ναι, πείτε, απόψε θα είναι πιο ψυχρή νύχτα που νομίζω θα έχουμε απόψε είναι τη θερμοκρασία. Είναι πολύ πιθανό να δούμε την πιο ψυχρή νύχτα που έχουμε δει φέτος. Πιθανό όμως, και δεν αναφέρομαι στον προηγούμενο χειμώνα, γιατί τον προηγούμενο χειμώνα είχαμε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες. Να σας πω κάτι. Η ελάχιστη θερμοκρασία σήμερα το πρωί δεν ήταν τόσο χαμηλή όσο νομίζουμε. Ήταν 8 βαθμοί Κελσίου στο εσωτερικό και 7 με 8 στα παράλια. Αυτό που νιώσαμε όμως. Η απότομη αλλαγή. Είναι λόγω του άνεμου. Α. Ο άνεμος προκαλεί απότομη ψύξη στο σώμα μας και μεγάλη δυσφορία. Είναι ο τρόπος που αισθανόμαστε το ψύχος. Δηλαδή δεν έπεσε τόσο πολύ θερμοκρασία, αλλά το αισθανθήκαμε λόγω άνεμου. Ο άνεμος τώρα κρατά ψηλά τις θερμοκρασίες στα βράδια. Επειδή και απόψε θα έχουμε ψηλό άνεμο το βράδυ, δεν θα πέσουν πάρα πολλοί θερμοκρασίες. Περιμένω ότι αύριο το βράδυ θα έχουμε την πραγματική πτώση στις θερμοκρασίες. Όπου θα κοπάσει ο άνεμος. Όπου θα έχουμε δηλαδή και σφοδρούς ανέμους απόψε, θα έχουμε ανέμοι απόψε. Όχι. Η ανέμη σήμερα είναι 5 μέχρι 6 μποφόρ. Με ρηπές στα 7. Απόψε θα πέσουν στα 4 με 5. Ενώ αύριο θα είμαστε στα 3 με 4. Δηλαδή μέτρη ασθενής μέχρι μέτρη. 3 μποφόρ ασθενής, 4 μποφόρ μέτρη. Λοιπόν. Να αναφέρουμε όμως και τη μεσοπρόθεσμη πρόγνωση, η οποία θα εκδοθεί σε λίγο. Είναι ένα μήνυμα που δίνουμε εάν ο καιρός μας δεν είναι ο φυσιολογικός καιρός. Ναι, πείτε. Είναι με βάση εντολές του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Συμβουλίου. Ότι θα είναι κάτω από τις καλύτερες κρίσεις. Χειμώνας και έχουμε και θα αντέξουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, κυρίες και κύριοι,